Συνήθως προσπαθώ να είμαι πάντα σύντομος και να μην κάνω τον χρόνο. Αυτό που αποφασίζω και αποφασίζω δημιουργικά. Θα ξεκινήσω με ένα δεδομένο. Ότι υπάρχει παραδοχή ότι είναι άθλια η οικονομική κατάσταση από την Ελλάδα. Ένα του κρατήμου και δεν τα αποσυπτήκαμε. Το θέμα σε κάτι άσχημο δεν είναι να το κάνουμε σημαντικότερο, είναι να βρούμε λύσεις. Το δεύτερο, παρότι το θέμα προσφέρεται και για συνέστημα, προσφέρεται για πολλά, θα μπω σε οικονομικά στοιχεία. Δεν θεωρώ ότι το νομικό πρόσωπο είναι σε άσχημη οικονομική κατάσταση. Άκουσα από τον πρόεδρο να λέει λίγο. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε στα τακτικά εφαρμογή μου πόσα είναι που έρχονται με αφορμή του παιδικού σταθμού. Δεν το άκουσα. Όμως μπορώ να εικάσω. Και μπορώ να εικάσω από το περσινό δεδομένο. Έγινε κατακράτηση της νόμιμης επιδότησης στους παιδικούς σταθμούς 200.000. Δεν θα πω εγώ το ωραίο που το νομικό πρόσωπο έκανε δάνειο στο Δήμο, αλλά έκανε ο Δήμος παρακράτησε εισόδου 200.000. Και εκεί ακριβώς δημιουργήθηκε το γνωστό ταραβέρι για όσους παρατηρούν το δημοτικό πραγμάτι του πρώην πρόεδρου των παιδικών σταθμών με τον πρώην Δήμο. Και φτάσανε στο ωραίο από τα 200.000 και να του δώσουν έξτρα 110 για να τελειώσει το θέμα. Καταλαβαίνετε ότι ένα νομικό πρόσωπο που από αυτά που πρέπει να πάρει νόμιμα που κατακρατούν 200.000 δεν μπορεί να είναι σε κακή λειτουργία ή σε κακή οικονομική κατάσταση. Άρα δεν υπάρχει λόγος και το χρυσό 90. Εάν είχα δοθεί και το 90, αυτή τη στιγμή πιθανόν δεν θα μιλούσαμε για μη δυνατότητα να κρατηθούν οι εργαζόμενοι. Γιατί σε μια εποχή που κοιτάμε το μακαρόνι, η δημιουργία νέων θέσεων εργασία, είναι πολύ δύσκολο να έρχονται θεσμοί που πρέπει να στηρίζουν σε αυτές τις δύσκολες στιγμές τις θέσεις εργασίας, να προσθέτουν και άλλους. Διότι δεν σας αφορά, αλλά κάποιο φράγμα, κάποιο έργο εδώ πέρα κοντά, και μένα θα μου επιτρέψετε να φύγω και λίγο από το θέμα, λόγω αδράνειας των δημοτικών αρχών, έκλεισε και πήγαν και άλλοι εργαζόμενοι εκεί που ξέρουν και γνωρίζουν. Άρα λοιπόν, δεν θα πω ούτε στο συνέστημα, ούτε για την πράγμα. Θα πρέπει να δείτε την λειτουργία και την απόφαση που θα πάρετε σε σχέση με ένα νομικό πρόσωπο που δεν έχει κανένα οικονομικό πρόβλημα. Και επιτρέψτε να σας πω ότι ξέρω τι λέω. Πρόεδρε, πέστε μου ειλικρινά με το χέρι στην καρδιά και αν όχι σε μένα, μεταξύ σας, ποια είναι τα τακτικά, η τακτική επιχορήγηση από τον δημόσιο κουρμανά, ειδικά για τους παιδικούς σταθμούς. Και κοιτάξτε τώρα να δείτε. Το επιχείρημα να φορτώσουμε στάδια και ό,τι άλλο θέλετε στο νομικό πρόσωπο και να κάνουμε αφέμαξη εσόδων του νομικού προσώπου για να πάμε να κάνουμε τα γήπεδα, καλή είναι και αυτό, αλλά θα μπορούσα να είχα βρεθεί ένα άλλο φορέα. Και δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές οι δομές των γηπέδων λειτουργήσαν με χρήματα των παιδικών σταθμών και πιστεύω οι παλαιότεροι σύμβουλοι να με καταλαβαίνουν, λειτουργήσαν αποκλειστικά με χρήματα που έπρεπε να πάνε στους παιδικούς σταθμούς, στην ανόρθωση, στην καλυτέρευση, στις συνθήκες, στα υλικά. Γιατί διατέλεσε, έκανα και εγώ ένα διάστημα πρόεδρος παιδικών σταθμών και επιτρέψτε μου να ξέρω. Και αν θα ξαναπεράσω από κάποιες δομές, μπορεί να βρω τα ίδια πράγματα. Εγώ όταν πήγα πρόεδρος, πήρα μια μάτια σακούλα και πέταξα όλα. Τώρα κάποιος άλλος μπορεί να κάνει το ίδιο. Αυτά τα λεφτά δεν πήγαν για να ανανέωση του εξοπλισμού. Πήγανε για τον φωτισμό στο πιστό, καλό είναι. Είναι στις υποχρεώσεις του Δήμου. Αλλά όχι από χρήματα τα οποία ήταν για άλλο λόγο. Και κλείνω. Σταθμίστε κυριολεκτικά καλά την απόφαση. Θεωρώ ότι
Γι' αυτό και χαιρόμαστε τον τάγμα από τη Δημοτική ή Δημοτική Αρχή ότι ενδιαφέρεται για την ποιότητα των δημοτών και ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Και πιθανόν γι' αυτό και την επέλεξη του κόσμου τόσο μεγάλη πλειοψηφία. Δεν μπορεί μαζεύοντας παιδικού συμβολεύοντας ούτε για την ποιότητα μιλάτε, ούτε για την ασφάλεια. Γι' αυτό και κλείνω. Εγώ έπιασα μόνο από το οικονομικό γιατί πιθανόν αυτό ίσως και εγώ το αναγνωρίζω ότι ο Δήμος είναι σε κακή κατάσταση, είναι μια παραδοχή και το ζω. Και σας λέω, εάν σε αυτή τη δομή που δεν έχει προβλήματα φτάνετε σε αυτή τη θέση να λιγοστέψει τις θέσεις εργασίας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σε αυτή την αίθουσα θα αντιμετωπίσετε άλλες δομές, άλλα νομικά πρόσωπα που πραγματικά είναι σε άθλια κατάσταση οικονομικά. Τότε τι θα κάνετε. Γιατί θα πρέπει να έχετε μία συνέχεια. Και η συνέχεια αυτή με τον τρόπο που τη βάζετε και σε άλλα νομικά πρόσωπα. Και εκεί νομίζω ότι θα αναγκαστείτε να πάρετε τη διαμέτρου άλλη άποψη. Άρα για να κλείσω, για να μην σας τρώμε τον χρόνο, γιατί πραγματικά θα έχετε μια δύσκολη συζήτηση και δύσκολη απέναντι και στους εαυτούς σας, δεν μπορεί να πάτε σε κλείσιμο εάν δεν πείτε το νούμερο που επιδοτήσετε από το κρατικό κορβανά κοινωνική σταθμή. Εγώ όταν τον παρέδωσα ήταν πάνω από 1%. 1,80 το λέω με το ήταν πριν 2-3 χρόνια. Δεν θέλησα να ψάξω πόσο είναι τώρα. Αλλά θεωρώ ότι από τη στιγμή που έκανε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή 200 χιλιάρια κατακράτηση και μετά αναγκάστηκε τη δημόσια ιστορία που έγινε να τα 110 τα δώσουν και ακόμη να αφήνουν τα 90, εάν δω ότι εδώ το 18 μιλάτε και 8 είναι 6, 200 πάνω στο 1%. Άρα δεν πρέπει θεωρητικά να έχει λιγοστεύσει η παιδική επιχορήγηση. Δεν έχω να πω τίποτε, πραγματικά δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση κανενός από τους εργαζόμενους. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς έχετε τις τύχες αυτής της πόλης σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Σε μια κατάσταση που θα τη δείτε, γιατί εκτιμώ ότι δεν έχετε δει όλο το μέγεθος των εσόδων, εσόδων και τι παραλαμβάνετε. Ελπίζω ότι η σημερινή σας απόφαση να δημιουργεί προϋποθέσεις στήριξης της κοινωνίας απέναντι μαζί σας σε όσα ελλειμματικά πράγματα θα συναντήσετε. Διότι αν κατορθώσουμε με την πρώτη απόφασή μας να διχάσουμε τον κόσμο και να πούμε πάμε στην εύκολη λύση εκεί που θεωρούμε ότι έχουμε έλλειψη, πάμε στο πιο εύκολο να απολύουμε την αυτοναδύνα του κρίκου της αλυσίδας, τότε νομίζω ότι ξεκινάτε μια θητεία που πιθανόν θα χάσετε πολύ νωρίς την κοινωνία. Και εγώ δεν θα ήθελα να τη χάσετε. Εγώ έχω δηλώσει ότι επειδή αντιλαμβάνομαι την οικονομική κατάσταση, είμαι μαζί σας για να σας στηρίξω όπου θέλετε, σαν εργατικό κέντρο. Γιατί μετά από τόσα χρόνια μπορούμε να βλέπουμε και λίγο μακριά και έξω από παροπίδες. Άρα σας συγκεντρώ, μην με αυτή την απόφαση σημερινή βάλετε ζητήματα στην κοινωνία τα οποία είτε έτσι είτε αλλιώς τα αντιμετωπίζουν όλες οι οικογένειες. Πριν 4-5 χρόνια μιλούσαμε ότι κάθε οικογένεια στην Καστοριά πιθανόν είχε έναν άνεργο. Τώρα είναι ζήτημα αν κάθε οικογένεια έχει έναν εργαζόμενο. Γι' αυτό σας καλώ να μην με την. Δεν είναι κακό να αναγνωρίζουμε ότι πιθανόν κάποιες αποφάσεις γιατί δεν είχαν τη σωστή ενημέρωση. Το γενναίο είναι να αντιλαμβανόμαστε και να τις αλλάζουμε. Και νομίζω ότι τέτοιες αποφάσεις η κοινωνία τις επιδοκιμάζει και θα την έχετε μαζί σας στη δύσκολη τετραετία που ξεκινάει με πολλές ελληματικές δομές που έχετε και με πολλά ζητήματα που θα βρείτε σε σχέση με τη χρηματοδότηση. Νομίζω ότι από λίγο χρόνο που έχετε και από την ενημέρωση που πιθανόν έχει προλάβει να σας κάνει ο Δήμαρχος, νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε το μέγεθος και τι καλείστε να διαχειριστείτε. Νομίζω ότι βάλετε τις σωστές βάσεις και θα είναι πιο εύκολη συνέχεια και στη διαχείριση και τη στήριξη της κοινωνίας απέναντί σας. Σας ευχαριστώ.